Πράσινο φως για τη διεξαγωγή έρευνας από ξένους εμπειρογνώμονες γύρω από όλες τις πτυχές λειτουργίας του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος, άναψε το Υπουργικό Συμβούλιο. Βεβαίως είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα και της εξουσίας του και αυτό είναι η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Λόγω της ιδιορυθμίας του θέματος, η αρμόδια ερευνητική επιτροπή που θα οριστεί θα ήταν ορθό να επιλέξει και να διορίσει κατά την απόλυτη δική της κρίση ξένους εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση στο θέμα. Η έρευνα θα αφορά διαχρονικά στις αποφάσεις της πολιτείας στα ζητήματα του συνεργατισμού, ενώ η χρονική περίοδος του ελέγχου δεν προσδιορίζεται ξεκάθαρα παρά μόνο μέσα από τα κριτήρια που η ίδια κυβέρνηση έχει θέσει, όπως οι λόγοι για τους οποίους το συνεργατικό πιστωτικό σύστημα παρέμεινε εκτός της εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας και οδηγήθηκε το 2013 στην ανακεφαλαιοποίησή του με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, οι όροι και οι διασφαλίσεις που δόθηκαν για την παραχώρηση κόκκινων δανείων ύψους 7,49 δισεκατομμυρίων τυχόν μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα ή στη διοίκηση και τη διεύθυνση του συνεργατισμού και η γενική διαχείριση και τυχόν πολιτικές παρεμβάσεις που έγιναν στη λειτουργία του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος. Η έρευνα θα πρέπει να διαλαμβάνει την ουσία της λειτουργίας του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος. Δεν έχει νόημα ο χρονικός προσδιορισμός. Θα πρέπει να ερευνηθούν πρακτικές οι οποίες οδήγησαν στο να έχουμε 7,5 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στην ουσία η έρευνα επικεντρώνεται και στην παρούσα διακυβέρνηση, όπως επίσης στις αποφάσεις της λεγόμενης Επιτροπής του Συνεργατισμού, αλλά και του Υπουργού Οικονομικών. Από τις χορηγίες που δόθηκαν στην συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια που είναι κάτω από την ευθύνη του κράτους και του Υπουργείου Οικονομικών, από το σύνολο των χορηγήσεων που δόθηκαν, κάπου λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο, είναι εξυπηρετούμενες οι χορηγήσεις αυτές, τα δάνεια αυτά, σε ποσοστό 98,5%. Στόχος κατέληξε να ενημερωθεί ο Κυπριακός λαός για όσους τυχόν φέρουν ευθύνες.